Ο Τζιχάτ Γιαϊτζή, ναύαρχο εν αποστρατεία και θεωρητικό τη Γαλάζια Πατρίδα, προκλητικά έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί πω η ΕΜΑΚ, την ίδια ώρα που έσωζε συμπατριώτες του από τα συντρίμια, μπορεί να κατασκόπευε στρατιωτικέ εγκαταστάσει στι πληγήσει περιοχέ. Αποδείχθηκε ότι όπω το 1999, κάποιοι γείτονε με τη δικαιολογία τη βοήθεια έστειλαν ομάδε που κατασκόπευαν, υποστήριξε ψευδό ο Γιαϊτζή λέγοντας πως Έλληνες διασώστες είχαν συλληφθεί τότε να φωτογραφίζουν τη στρατιωτική βάση στο Γκιολτζούκ. Οι ισχυρισμοί για προκάλεσαν έντονε αντιδράσει από μεγάλη μερίδα Τούρκων χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα, που τον κατηγόρησαν ευθέω πω συνεχίζει να δηλητηριάζει με τι ανυπόστατε θεωρίε του τι σχέσει των δύο χωρών, προκειμένου να πουλήσει περισσότερα βιβλία αλλά και για λόγους δημοσιότητας. Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά ένας από αυτούς, είναι απαραίτητο να τα λέει αυτά, γιατί αν μειωθεί η έχθρα με την Ελλάδα, δεν θα μπορεί να πουλήσει τα βιβλία του και θα πεινάσει. Η εχθρότητα είναι απαραίτητη για να μην χάσει αυτή τη δημοτικότητα. Και το λόγο αυτό όταν φαίνεται να σβήνει η φωτιά της εχθρότητας, αρχίζουν αμέσως να την τροφοδοτούν. Μετά το θόρυβο, ο Γιέντζη επιχείρησε να τα μαζέψει, λέγοντα πω το έργο των διασωστών πρέπει να επενείται. Εμένοντα τον ισχυρισμό του, ωστόσο, πω το 1999 Έλληνε συνελήφθησαν να κατασκοπεύουν τουρκικέ εγκαταστάσει. Όπω δήλωσε, εγώ είπα ότι έτσι είχε γίνει με του Έλληνε και το σεισμό του 1999. Αυτή την ελληνική ομάδα διάσωσης όταν διεξήγαγε επιχειρήσεις στην περιοχή της βάσης του στόλου του Γκιολτζούκ. Τους συνέλαβα να τραβάνε φωτογραφίες της στρατιωτική βάσης. Την ώρα που κατασκόπευαν δηλαδή. Κι εγώ είπα ότι αυτό πρέπει να προσεχθεί. Δεν είπα ότι δεν πρέπει να επενούμε τους διασώστες, αλλά να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας. Το κράτος πρέπει να πάρει τα μέτρα του και ήδη τα παίρνει.